Ο κύριος Τσίπρας για άλλη μια φορά γίνεται δραπέτης της ευθύνης. Δυστυχώς κάθε φορά που είναι ώρα για δράση, επιλέγει την απόδραση. Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγους μήνες. Την πρώτη φορά, με το δημοψήφισμα, η χώρα βρέθηκε στα πρόθυρα του Brexit και του απόλυτου χάους. Τώρα, αντί να αξιοποιήσει το εθνικό κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από τη στάση των πολιτικών δυνάμεων και των κοινωνικών εταίρων, ο κύριος Τσίπρας επικαλείται τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ για να προκηρύξει εκλογές. Η μικροκομματική στόχευση είναι εξόφθαλμη. Βιάζεται. Δεν τον ενδιαφέρει να πατήσει η χώρα σε στέρεο έδαφος, αλλά να μην προλάβουν να φτάσουν στα νοικοκυριά, στους αγρότες, στους συνταξιούχους, στους επαγγελματίες, οι οδυνηρές συνέπειες των μέτρων που υπέγραψε. Να μην φτάσει στα χέρια τους ο λογαριασμός, τα 14 δις. Σήμερα επιχείρησε ο κύριος Τσίπρας να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα. Θα αναφερθούμε σε αυτήν αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Τίποτα όμως δεν μπορεί να κρύψει ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού για εκλογές είναι ομολογία αδυναμίας. Αδυναμίας και όχι αποφασιστικότητας, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι ανίκανοι και ανήμποροι να διαπραγματευθούν, να βελτιώσουν ακόμα και αυτά που οι ίδιοι υπέγραψαν. Εμείς θα δώσουμε δυναμικό παρόν στις εκλογές. Το ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ με νέο ύφος, νέο λόγο, νέες προτάσεις, νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτιά του θα συγκρουστεί με τις δυνάμεις του νέου φιλελευθερισμού και με όλες τις εκδοχές του αριστερού λαϊκισμού. Με τη συσπήρωση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που εκφράζουν τον ευρύτερο χώρο της δημοκρατικής παράταξης, διαμορφώνουμε ένα τρίτο εναλλακτικό πόλο στο πολιτικό μας σύστημα. Καλούμε τις Ελληνίδες, τους Έλληνες, τη νέα γενιά να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Προχωράμε με δύναμη από την κοινωνία.